Δεν εκφράστηκε πολιτική βούληση. Όλοι ρε, λέει, εγώ προτείνω το 2010 να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Ο Μπαρόζο λέει όχι. Επομένως, η νέα Κομισιόν πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το, τη διαδικασία και αυτό το αίτημα. Τι θα σημαίνει σε αυτή την περίοδο εντός εισαγωγικών δημιουργική λογιστική. Κλείνουμε τα μάτια όταν αυτό δεν χαλάει πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Έτσι το αίτημα της διαγραφής εμφανίζεται ως μια κατάσταση, ας το πούμε, εξωθεσμική. Ενώ η αλλίωση και το φούσκωμα των στοιχείων ως μέσων πολιτικής επίεσης δικαιολογείται διότι εξυπηρετεί κάποιες σκοπιμότητες. Απαντήσεις έχουμε πάρει και δεν θα τις επαναλάβω. Η χώρα μας φούσκωσε το χρέος. Πήγαμε σε υπερδανισμό πέρα από το πώς ξεκίνησα για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έχει ομολογηθεί αυτό. Αυτό όμως δεν μπορεί να μείνει ως άμυρο ευθυνών και συνεπειών. Επομένως, τελειώνω. Η δική μου συνδρομή και συμπαράσταση θα είναι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένη στο έργο της Επιτροπής, γιατί στο τέλος το έργο της Επιτροπής είναι να μας βγάλει, να δώσει στην κοινωνία να αποκαταστήσει τι από το χρέος που σήμερα είναι εκεί που είναι, το ελληνικό, αλλά και γενικώς τα ευρωπαϊκά χρέη. Εγώ θα το πω με ορολογία που περιμένω να την υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είμαστε και της συνεννόηση, σύμφωνα με τον κανονισμό. Τι είναι άνομο, τι είναι παράνομο και τι είναι νόμιμο και πώς αντιμετωπίζει τις κατηγορίες αυτές. Αυτό θα είναι ένα μεγάλο επιτεύγμα της Επιτροπής. Επομένως, η τεκμηριωμένη δουλειά θα βοηθήσει στη συμβολή σε μια προσπάθεια να αλλάξει μια αντίληψη, να πάμε σε μια Ευρώπη του δικαίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χουντή. Κύριε Υπουργέ...